Είναι μαζί μας, Μαυρίκε, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Σε βλέπω καλημέρα, πιο χαμογελαστό και πιο ήρεμο σήμερα. Είχαμε είμαι κάτι. Λίγο. Μπράβο, χαίρομαι. Έχουμε κάτι καλύτερα. Θετικό να πούμε, ρε παιδί μου. Μαθαίνω ότι υπήρξε κάποιο είδους επικοινωνία με την κυρία Λιτσάκη χθες το απόγευμα. Ναι. Μπορείς να μας πεις τι ακριβώς έγινε? Ναι, πραγματικά είμαι στην ευχάριστη θέση, γιατί αυτό ήθελα από την αρχή εγώ, να συμβεί και τίποτε άλλο. Να σας πω ότι καταφέραμε χθες, μετά από και δική της έτσι, η προτροπή μου έστειλε ένα μήνυμα στο Instagram, να μιλήσουμε. Ήρθαμε σε μια βιντεοκλήση και μου εξήγησε τέλος πάντων το λόγο για τον οποίο έκανε όλο αυτό που έκανε, τον λόγο για τον οποίο της εξήγησα εγώ ενοχλήθηκα κλπ. Αυτή περίμενε μια τελείως διαφορετική αντίδραση από μένα σε όλο αυτό, γιατί έτσι έχει μάθει να κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ το πήρα πολύ διαφορετικά, γιατί είχα και την αντίδραση και των οικογενειών και ξέρεις, οι πιο πίσω γενιές από εμάς, οι γονείς μας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, τα βλέπουν πολύ διαφορετικά αυτά τα θέματα. Ναι, και καταφέραμε τέλος πάντων χθες, αφού την παρακάλεσα κατηδίαν πλέον face to face να κατεβάσει τα βίντεο. Όντως είδα ότι κατέβηκαν τα περισσότερα. Αλήθεια, μπράβο. Στο... Ναι, κατέβηκαν πολύ ήδη, δεν αυτή. Υπάρχουν. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια ακόμα τα οποία φαντάζομαι ότι προσπαθεί να τα κατεβάσει, γιατί είναι κομμάτι εκπομπών που ήταν πολλή ώρα. Μάλιστα. Οπότε προσπαθεί να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα αφαιρέσει το απόσπασμα. Okay. Ναι, ναι. Το θέμα είναι η καλή διάθεση τώρα που υπάρχει από πλευρά τη. Αυτό νομίζω. Εγώ βέβαια αυτό. μου κάνει μια απορία όλο αυτό και θα τη διατυπώσω την απορία. Από τη στιγμή που η κυρία Λιτσάκη δέχεται τώρα, πέραν της οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης, ότι αν μη τι άλλο σε στεναχώρησε, να το πω έτσι ήπια, όλο αυτό που έγινε. Ναι. Γιατί περίμενε να υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία, να υπάρχει όλο αυτό το